Και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή καλωσορίζοντας τον πρόεδρο της ΛΑΜΣΗΣ, τον κύριο Δημήτρη Σανδάλη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε και τον προτέρων που τον έχουμε μαζί μας, γιατί είναι λίγο πιεσμένο το πρόγραμμά σας, κύριε Σανδάλη. Σήμερα καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είδαμε και εμείς πολύ ευχάριστα από χθες αυτή την είδηση ότι η ΛΑΜΣΗ, να το θέσω έτσι και λίγο διαφορετικά, η ΛΑΜΣΗ επιστρέφει στη φανέλα του Άρη και έχει πολλές ερμηνείες, νομίζω, αυτό το οποίο λέω. Ναι, πράγματι, μετά από 12 χρόνια ξανά η ομάδα του Άρη θα φιλοξενήσει το λογότυπο της ΛΑΜΣΗΣ και θα προβάλλει το έργο μας. Και άλλη μια φορά. Είναι τυχαίο ότι έγινε παραμονές της σημερινής ημέρας, γιατί και η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι συνολικά και η Super League εδώ και 9 χρόνια προβάλλει το σύλλογό μας, το σύλλογο Φλόγα και την Πίστη, που είναι παρόμοιοι σύλλογοι στην Αθήνα. Είναι σήμερα η παγκόσμια ημέρα καρκίνου παιδικής ηλικίας. Είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης. Πρέπει ο κόσμος να έρθει κοντά στο παιδί που νοσεί, να βοηθήσει αυτό και την οικογένειά του, γιατί πραγματικά ο παιδικός καρκίνος αφορά όλους μας. Μιλήστε μας λίγο για τη ΛΑΜΣΗ. Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί που γνωρίζουν πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε τους σκοπούς και τους στόχους τέτοιων οργανώσεων όπως η δική σας. Κοιτάξτε, η ΛΑΜΣΗ είναι καταρχήν σύλλογος γονέων που τα παιδιά μας έχουν νοσήσει. Από πέρσι για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν πλέον και παιδιά που έχουν ενηλικιωθεί και συντάχθηκαν για αυτά μαζί μας να βοηθήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μέσα πλέον στα παιδαγωγικά. Κύριοι στόχοι μας είναι να είμαστε δίπλα στο παιδί σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας του, μέσα στα νοσοκομεία αλλά και στους γονείς του. Ναι. Έχουμε κάνει από το 7 που ξεκινήσαμε κάπως λίγο πιο ενεργά σημαντική δουλειά στα δύο παιδαγωγικά. Αυτή τη στιγμή τα δύο παιδαγωγικά είναι σε άριστη κατάσταση. Καθημερινά είμαστε μέσα. Ό,τι λείπει, οτιδήποτε χρειαστεί, η ΛΑΜΣΗ το καλύπτει. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα το 2018 συνολικά διαθέσαμε το ποσό των 50.000 ευρώ στα δύο παιδαγωγικά τμήματα. Και αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο βάφουμε το τμήμα σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για λόγους υγιεινής, για λόγους μικροβίων, το τμήμα να είναι σε άριστη κατάσταση. Και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος αυτά να τα ακούει και να τα δίνει ιδιαίτερη σημασία και να θυμόμαστε γενικότερα αυτά τα παιδιά, όχι μόνο σε Χριστούγεννα και Πάσχα. Εμένα είναι το παράπονό μου, κύριε Σανδάλη, αυτό να ξέρετε. Και εμένα, αλλά ευτυχώς εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι από το 9 που κάπως αρχίσαμε και αλλάξαμε και εμείς λίγο ρότα και γίναμε λίγο πιο εξωστρεφείς σαν σύλλογος, γιατί κακά τα ψέματα είναι δύσκολο να παραδεχθείς την λέξη καρκίνο. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης μας έχει αγκαλιάσει. Μας έχει αγκαλιάσει και ευτυχώς όλα τα χρόνια, παρόλη την κρίση που υπάρχει και τα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία, ήμασταν εκεί, στηρίζαμε το έργο των νοσοκομείων, δεν έλειψε τίποτα τα νοσοκομεία, ούτε σύρυγγε ούτε φάρμακα και μπορέσαμε και βοηθήσαμε πάρα πολύ και αρκετά τους γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Συνήθως βέβαια με τέτοιες περιπτώσεις ασχολούμαστε όταν μας χτυπάει την πόρτα. Είτε ο καρκίνος είτε οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα είναι ένα μέσο και ευαισθητοποίησης και γνώσης για όλους όσους δεν βρίσκονται στη δύσκολη θέση που βρίσκονται οι γονείς που συγκροτούν τη ΛΑΜΣΗ. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος εξ αρχής. Και ήρθατε κοντά στο ποδόσφαιρο και προβάλλετε η ενέργειά σας. Ναι, ναι, γι' αυτό το είχαμε κάνει και την πρώτη φορά το 2007 και γίνει αποδεκτό το έτοιμά μας και αυτές τις μέρες που κάναμε πάλι έτοιμα στην ΠΑΕΑΡΙΣ το αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, την αγάπη του κόσμου για το ποδόσφαιρο, για να αναδείξουμε το έργο μας και να γυρίσει όλος ο κόσμος να κοιτάξει αυτά τα παιδιά. Πέραν της παρουσίας της ΛΑΜΣΗ στη φανέλα της ομάδας, θα έχουμε κάτι άλλο επιπλέον? Σε συνεννόηση πάντα με τον, Άρη. Ο Άρης και ο Άρης και όλες οι ομάδες, εντάξει, εκτός από τα Χριστούγεννα και τον Πάσχα που κάνουν επισκέψεις στα τμήματα και που ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, αυτή είναι η συνεργασία μας. Αυτό δεκάλεπτο που μου αφιερώνεται αυτή τη στιγμή είναι η συμβολή του Άρη στη ΛΑΜΣΗ. Δεν είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να ξέρετε, πάντα σε τέτοιες. Νομίζω και η Λίγκα έχει μια... Η Λίγκα την αγωνιστική ολόκληρη, όπως κάθε χρόνο 19 χρόνια. Όλες οι ομάδες θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια της ΛΑΜΣΗΣ και της Φλόγας και οι ποδοσφαιριστές
θα σηκώσουν ένα πανό με το μήνυμά μας ότι ο καρκίνος παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Mm-hmm. Είναι όλοι αγωνιστικοί αφιερωμένοι στο παιδικό καρκίνο. Αυτό που λέτε είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα, δηλαδή για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το θέμα, ότι πρέπει να μην χάνουν την ελπίδα τους και πρέπει να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν και σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα που θα δώσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να καταλάβει ο κάθε γονιός που μπαίνει μέσα σε ένα παιδαγωγικό ότι δεν είναι μόνος του. Ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους μπορεί να στηριχτεί. Αυτό κάναμε τόσα χρόνια και αυτό ελπίζουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη βοήθεια του κόσμου, ώστε κάθε γονιός που θα μπει να τον ενδιαφέρει μόνο η θεραπεία του παιδιού και να μην έχει να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Εμείς πάντως θέτουμε και τον Λίμπερο ως ραδιοφωνικό σταθμό και το All About Aris, γενικότερα το Λίμπερο Media Group, στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξέρω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα η επικοινωνία και το μέσο ενημέρωσης, η ανάδειξη ενός προβλήματος μπορεί να φέρει και τη λύση, ενώ δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, γιατί είμαι και πολύτεκνος πατέρας. Και λέω ότι οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέλος σας, οτιδήποτε θέλει, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε, γιατί έτσι δυστυχώς λειτουργούμε στην Ελλάδα. Πρέπει να επικοινωνήσουμε ένα πρόβλημα, ακόμα και όταν πρόκειται για ένα μικρό παιδί, για να δοθεί λύση. Γιατί πολλές φορές, αν δεν επικοινωνηθεί, τότε μένει και παλεύει μόνος του, όπως είπατε και εσείς, ή ο γονιός, είτε ο γονέας, είτε εσείς ως λάμψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι μπορεί να βοηθήσει τη λάμψη με διάφορους τρόπους. Για πείτε τους. Και οικονομικά. Mm-hmm. Μπορεί να μπείτε στο site μας lamsi.org, είναι οι λογαριασμοί τραπέζης. Υπάρχει η δυνατότητα να στείλουν ένα μήνυμα στο 19833. Να κάνουν κλήσεις στο σταθερό τηλέφωνο. Να πούμε ότι η ΛΑΜΣΗ είναι πιστοποιημένος σύλλογος από το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος έχει υπαλλήλους πλέον μέσα στα νοσοκομεία. Έχουμε 4 ψυχολόγους που βοηθάνε τους γονείς και τα παιδιά. Mm-hmm. Έχουμε κλινική λειτουργό. Προσπαθούμε σιγά σιγά να μεγαλώσουμε κι εμείς. Δυστυχώς υπάρχει αύξηση στα παιδιά που νοσούν. Πέρυσι είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών μέσα στα νοσοκομεία. Ελπίζουμε σιγά σιγά να μειωθούν τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν οι συνθήκες να πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολες περιπτώσεις εμφανίζονται στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Κουράγιο, δύναμη και επαναλαμβάνω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε από επικοινωνιακής πλευράς και όχι μόνο, αν χρειαστεί οτιδήποτε, είμαστε εδώ διαθέσιμοι για να συνδράμουμε, αλλά εγώ να σας πω και ένα μεγάλο μπράβο για το γεγονός ότι ασχολείστε και ευαισθητοποιείστε, γιατί η καθημερινότητα είναι σκληρή για όλους μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μπράβο, γιατί είναι τα παιδιά μας. Ναι. Δεν είμαστε εθελοντές, φίλοι παιδιών, είμαστε οι γονείς των παιδιών. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ακούμε μπράβο. Κι όμως, όπως είπατε, είναι τα παιδιά μας. Φαντάζομαι δεν ασχολείστε μόνο με τα δικά σας τα παιδιά, ασχολείστε με τα παιδιά όλων όσων έχουν πρόβλημα. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον μπράβο επιμένω. Και σας αξίζουν, γιατί μέσα από την προσπάθεια να βοηθήσετε τα δικά σας τα παιδιά, βοηθάτε και πολλά παιδιά άλλων. Και βέβαια, απ' την άλλη, είναι το τραγικό στην Ελλάδα να πρέπει να υπάρξει μια ιδιωτική πρωτοβουλία για να φτάσουμε να υπάρχουν, όπως λέτε, 4 ψυχολόγοι ή 2 άλλοι άνθρωποι που θα βοηθήσουν τις οικογένειες, και δεν γίνονται όλα αυτά με την μέριμνα που πρέπει να επιδεικνύει ένα κράτος πρόνοιας και με όλα αυτά τα χρήματα που δαπανώνται κάθε χρόνο στην υγεία στη χώρα μας. Και δυστυχώς βλέπω πολλές φορές, γιατί για να μην βγάλω και τον τομέα μας απ' έξω, βλέπω τα χρήματα να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε μίντια, σε μεγαλοδημοσιογράφους, δεξιά και από εδώ και από εκεί, και να μην γίνεται η δουλίτσα που πρέπει να γίνει για να σωθούν ζωές και παιδάκια. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Είναι και μεγάλη και άλλη. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ο κόσμο, να αγκαλιάσει τη λάμψη. Ξαναπείτε λίγο πώς μπορεί κάποιος να συνδράμει, να βοηθήσει, να επικοινωνήσει. Να επικοινωνήσει. Lamsi.org είναι το site. 2310-943396 το τηλέφωνο του συλλόγου. Και μπορεί να στείλει ακόμα και τώρα που μας ακούει στο 19833 ένα SMS να βοηθήσει οικονομικά το συλλόγο. 19833. Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Σας το λέω και τώρα, και ο Λίμπερο και το Λαμπαοτάρης, είτε με μπάνερ είτε με κάποια σποτάκια, εφόσον έχετε και το θέλετε, να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο το έργο, γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό και είναι και η υποχρέωσή μας να το πράξουμε και να το κάνουμε και για τα δικά μας τα παιδιά και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Και νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να επικοινωνούμε τέτοια θέματα και τέτοια ζητήματα.